ελπίζω ότι έχει κάποιο μήνυμα αυτό, διότι όταν μου πρότεινε ο φίλος μου Σταύρος να υποδηθώ τον ύφεστο σε μια τραγωδία, τον ρώτησα αν το σκέφτηκε καλά. Γιατί έχω μια καριέρα 45 ετών, ενώ ότι δεν είμαι ότι είμαι 45 χρονών, αλλά το να παίξω ένα δραματικό ρόλο και δει το συγκεκριμένο ρόλο σε μια τραγωδία η οποία αν και άλλο φέρει τέτοιο όνομα και σε ένα χώρο που από μόνο της φέρει η σοβαρότητα και όχι η σοβαροφάνεια βέβαια του θεάτρου, δημιουργεί μια υποχρέωση για όλους τους συνεργάτες και τους συντελεστές να είναι συνένοχοι και να σκεφτούν δύο φορές πιο σοβαρά την προσωπική τους παρουσία. Και κωμικός δηλώνω ότι σκέφτομαι πολλές φορές πολύ σοβαρά οποιαδήποτε πάρω απόφαση για να υποδηθώ ένα κωμικό ρόλο. Με πολύ ελαφρότητα πήρα την απόφαση να υποδηθώ ένα δραματικό ρόλο τώρα. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι εξαιρετική πρόκληση να πάω κόντρα σε αυτό που ξέρω, στον τρόπο που μιλάω, στην όλη ιστορία της υποκριτικής μου παρουσίας, που αν μη τι άλλο μου έδωσε τη δυνατότητα να βρίσκομαι εδώ, και να πάω κόντρα σε αυτό, στα σδισμά μιας ηλικίας και μιας οριμότητας, αν θέλετε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα περιπέτεια. Χαίρομαι πολύ που είμαι σε αυτό το έργο, σε αυτή την ιστορία. Χαίρομαι που συναντώ τον Εσχύλο και συνειδητοποιώ πόσο σημαντικά είναι κάποια πρόσωπα και κάποιοι δημιουργοί στο σήμερα. Γιατί σε μια εποχή κλιματικών αλλαγών, σεισμών, υπάρχει γραμμένο πριν 3.000 χρόνια ένα τέτοιο είδους έργο που, αν θέλετε, είναι μια πρόκληση απέναντι στο θείο, απέναντι στη φύση, όταν καλείται ο Προμηθέας δίνοντας τη φωτιά στον άνθρωπο να μπορεί να αντιπαραταχθεί και να αντιμετωπίσει την ίδια την υπέρτατη δύναμη της φύσης. Ξέρουμε πολύ καλά ποιος θα είναι ο χαμένος στην όλη ιστορία, αλλά δεν πάβει όμως να είναι μια σύγκρουση και μια κρίση. Είναι υπέροχο και σαν έργο και σαν πρόταση από τον σκηνοθέτη μου. Είναι εξαιρετικοί όλοι οι συντελεστές. Θεωρώ ότι ο Ύφαιστος έχει μια ιδιαιτερότητα που αγγίζει το σύγχρονο θέατρο, διότι ενώ είναι ο θεός της φωτιάς και έρχεται να είναι εκτελεστής του Δία, με την έννοια το ότι θα δέσει με τρόπο ακατάλληλο με τα σίδερα του Προμηθέα για πάντα στην εσχατιά του κόσμου, παρόλα αυτά έχει ενοχές. Δηλαδή, ο θήτης είναι και θύμα παράλληλα του εαυτού και της ιδιότητάς του. Αν μη τι άλλο, αυτό είναι ψυχολογικό θέατρο, είναι πολύ σύγχρονο θέατρο, είναι πολύ κοντά στο Μπέκετ, είναι πολύ κοντά σε άλλου είδους πλησίασμα και χαίρομαι που γράφτηκε τότε και καλούμαι εγώ τώρα να υποδηθώ το τότε με το τώρα και με τα πολύ λίγα μόπλα που διαθέτω. Όμως θέλω να σταθώ στην εξαιρετική περιπέτεια αυτής της δουλειάς σε σχέση με την προσωπική μου παρουσία, διότι συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι να είσαι εργάτης θεάτρου, πόσο σημαντικό είναι να φέρεις ένα τέτοιο εξαιρετικό όνομα όπως η κυρία Χάντερ διαθέτει και η οποία νομίζω ότι και σε όλους τους συναδελφούς μου και σε όλα τα νέα παιδιά, αν τι άλλο, μας έδωσε ένα μάθημα εργατικότητας, σεβασμού στο σκηνοθέτη, στο κείμενο, στον εαυτό της και στον τρόπο που αγγίζει με τέτοια ταπεινότητα αυτά τα μεγάλα κείμενα. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα. Mm.